Ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται σε περίοδο εκδήλωσης νέας βαθιάς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που επιτείνεται από την πανδημία με επιπτώσεις στην υγεία των λαών που είναι το πρώτο και βασικό αλλά και στην ενίσχυση της οικονομικής κρίσης. Είναι ολοφάνερη η αδυναμία των καπιταλιστικών χωρών με τα δημόσια συστήματα υγείας τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία αφού η εμπορευματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου δείχνει το χαρακτήρα της απείλας και τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος. Με δεκάδες εκατομμύρια νοσούντες και πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς. Οι επιπτώσεις βαριές και στην οικονομία. Η οικονομική κρίση εκδηλώθηκε στις αρχές του 2020, πριν την πανδημία. Είναι συγχρονισμένη και διεθνώς, μεγαλύτερη από το 2008, αλλά και μεγαλύτερη από αυτήν με τα πολεμικά. Εξάλλου, οι πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΣΑ δίνουν και οικονομικά μεγέθη για το 2020 στην Ευρωζώνη ύφεση μείον 7,5%. Για την ελληνική οικονομία εκτιμούν βύθιση πάνω από 10%. Και για το 2020 και εξαιρετικά ρηχή ανάκαμψη το 2021. Μόλις 0,9% ενώ εσείς λέτε 4,8% του ΑΕΠ. Για το 2022 προβλέπεται ανάκαμψη 6,6%, ωστόσο η κατρακύλα δεν πρόκειται να αναπληρωθεί από τους όποιους ρυθμούς ανάκαμψης της επόμενης διετίας. Προτείνουν μέτρα αντιλαϊκά. Αυτά που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση με άλοθη την πανδημία. Επέκταση τηλεργασίας, φοροαφέμαξη λαϊκών στρωμάτων, πράσινα χαράτσια, ευκολότερες και γρηγορότερες απολύσεις, μείωση μισθών. Το ξεκινήσατε με την αποζημίωση από την αναστολή συμβάσεων. Από 800 ευρώ τα κάνετε 534. Έτσι προστατεύετε τους εργαζόμενους. Ντροπή. Επίσης, επέκταση στη μερική και προσωρινή απασχόληση, δηλαδή η ευελιξία επεκτείνεται παντού. Ιδιωτικοποίηση ασφαλιστικών συστημάτων, οι νέοι είναι αναμφίβολο εάν θα δουν σύνταξη. Τι προτείνετε λοιπόν σε τέτοιες συνθήκες με τον προϋπολογισμό του 2021? Όλα τα παραπάνω μέτρα του ΟΣΑ που περιέχονται στο πόρισμα Πισαρίδη, που στραγγαλίζει το λαϊκό εισόδημα για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Χαρακτηρίζει μάλιστα αγγυλώσεις την ανάγκη για δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και προτείνει το ξεδόντιασμά του για να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση. Γι' αυτό μειώνεται πριν από όλα και πάνω από όλα τους πόρους για την υγεία, για να ενισχύσετε, να θωρακίσετε τους επιχειρηματίες, να μην χάσουν από τα κέρδη τους. Είναι προκλητικό, απαράδεκτο, παράλογο, φαρμακερό, βάρβαρο. Οι νέες περικοπές στο ανώτατο όριο δαπανών είναι πάνω από το μισό δισεκατομμύριο, ενώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια τίποτε δεν πάει για την υγεία, αλλά για τη στήριξη των επιχειρηματιών. Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν επικαλείται ως προτεραιότητα την υγεία. Προτεραιότητά σας είναι τα καπιταλιστικά κέρδη και εν μέσω της πανδημίας δεν διστάζετε να εξασφαλίζετε ζεστό χρήμα σε κλινικάρχες για μονάδες ΜΕΘ, αλλά και οι δαπάνες στα νοσοκομεία και οι ΠΕΙ και παιδί έχουν μείωση 1,5% το 2021. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι πάνω απ' όλα βάζετε τα κέρδη και όχι την υγεία του λαού. Επιβεβαιώθηκε με το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές μέχρι την έλλειψη ελέγχου σε εργασιακούς χώρους που μοιάζουν με ναρκοπαίδια, ενώ η Βόρεια Ελλάδα και κυρίως η Θεσσαλονίκη έφτασε στο χείλος του γκρεμού, χάθηκαν πολλές ζωές. Ορίστε τι λένε και βιώνουν εργαζόμενοι, ανακοίνωση σωματείων της Δυτικής Αττικής για τα πρακτικά. Αυτά που πραγματικά ζούνε.
Ωστόσο, η πανδημία εμφανίστηκε στο έδαφος σχεδόν ανύπαρκτων δομών δημόσιας υγείας, κέντρα υγείας ενός άθλιου δημόσιου συστήματος που διαμορφώθηκε διαχρονικά με ευθύνη των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Τη δεκαετία 2009-2019 η δημόσια δαπάνη για την υγεία μειώθηκε 44%. Κανείς δεν μπορεί να παριστάνει τώρα την αθώα περιστερά. Κλείσατε 10.000 κρεβάτια και δημόσια νοσοκομεία με άλοθη ότι ήταν αντιπαραγωγικά και κοστοβόρα. Αφήσατε κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ και χωρίς ουσιαστική πρωτοβάθμια φροντίδα για το λαό, ακόμα και νοσοκομεία και κέντρα υγείας με ελλιπέστατο το προσωπικό. Οι νέες μειώσεις προστίθενται σε αυτές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με άλοθη τα μνημόνια. Έτσι διαμορφώθηκε ένα υποβαθμισμένο και εμπορευματοποιημένο σύστημα που δεν χωράνε δύο ασθένειες. Τώρα προσπαθείτε να κρύψετε τις βαριές και μεγάλες ευθύνες σας, πίσω από τα διάφορα εμβόλια που ετοιμάζονται να αδειοδοτηθούν και χρειάζονται οι λαοί. Ωστόσο, πίσω κρύβονται ισχυροί μονοπωλιακοί και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί. Καλλιεργείται εφησυχασμό πως όλα τελειώνουν με το που αρχίζει ο εμβολιασμός, για να μην κάνετε τις αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών και πραγματικές επιτάξεις, να ενισχύσετε περιφερειακά ιατρία, κέντρα υγείας που αποψηλώνονται, για να μην καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, αφήνοντας αθωράκιστους τους υγειονομικούς. Και επίσης, φαίνεται να εξαιρείτε τα εμβόλια από τη δημόσια δαπάνη. Συνολικά όμως, αντιμετωπίζετε τις δαπάνες για την υγεία σαν κόστος και εμπόδιο για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι και όταν ξεπεραστεί η πανδημία, με όποιο κόστος, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να έχουν υποβαθμισμένες και ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας που θα πληρώνουν όλο και πιο ακριβά. Και ας λέει ο κύριος Υπουργός για αυξήσεις. Τα ίδια βεβαίως και στον τομέα της εκπαίδευσης. Μειώνεται η χρηματοδότηση και προστίθεται στη χρόνια υποβαθμισμένη από τις περικοπές παιδείας, με τα προβλήματα συσσωρευμένα χρόνο με το χρόνο. Οι δαπάνες τα τελευταία 10 χρόνια έχουν βυθιστεί κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση και όταν ανοίξουν τα σχολεία. Βέβαια, τώρα μαθητές, γονείς, εκπαιδευτές ξεροσταλιάζουν αναμένοντας τη σύνδεση στο τηλεμάθημα, αφού υποδομές δεν εξασφαλίσατε και παραμένουν οι μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επίσης, τσεκούρι και στα κονδύλια του ΑΕΔ κατά 38%, με πιθανές επιπτώσεις στα επιδόματα ανεργίας, αλλά και εκπτώσεις όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τους μεγαλοεπιχειρηματίες μόνο, όμως τίποτε για την αγροτιά και τους αυταπασχολούμενους. Ειδικά η αγροτιά γνωρίζει πλήρη εγκατάλειψη, αφού μόνο ένα μικρό τμήμα αγροτών εντάχθηκε στους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ενώ στις αποζημιώσεις από την πανδημία, οι πιστώσεις στον αγροτικό τομέα ήταν κάτω από 0,5% του συνολικού πακέτου. Δηλαδή, ψίχουλα. Και μην πείτε ότι έχουν επιδοτήσεις, γιατί και αυτές τις φορολιστεύετε. Αλλά και έκπτωση φόρου μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στη φτωχολογιά, καμιά έκπτωση. Στον τομέα δε της τοπικής διοίκησης, η επιχορήγηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους σε δήμους και περιφέρειες είναι 2,5 δισεκατομμύρια, όταν οι αμοιβές προσωπικού υπολογίζονται σε 2,6 δις. Δηλαδή, οι ΚΑΠ δεν καλύπτουν ούτε τις αμοιβές του προσωπικού. Επιπλέον στους δήμους για σχολικούς τροχονόμους, το βοήθεια στο σπίτι και για καθαριότητα σχολικών μονάδων θα έχουν μία μείωση 15%. Στους δήμους βέβαια ξεπερνάνε τα 210 εκατομμύρια και ως αντιστάθμισμα η κυβέρνηση προσβλέπει σε αύξηση από ίδια έσοδα.
Αυξάνονται λοιπόν κατά 10% από επιβάρηση, τέλη και φόρους σε αποθηκευτικούς χώρους, γκαράζ κλπ. Ρύθμιση ψηφισμένη και από το ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει και η σημερινή κυβέρνηση. Στον τομέα του πολιτισμού για το 2021 βουλιάζει στο εξευτελιστικό ποσό 0,04%. Ο προσανατολισμός στην καθιέρωση της Ελλάδας σαν προορισμό υψηλού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή στην υπηρεσία της τουριστικής βιομηχανίας. Ψίχουλα λοιπόν και σε αυτό τον κατεστραμμένο τομέα από τις συνέπειες της πανδημίας και του τρόπου που η κυβέρνηση τοποθετήθηκε απέναντι στα προβλήματά του. Αλλά και οι διακηρύξεις σας για την πράσινη διάσταση υποκριτικές είναι. Πρόκειται για ενίσχυση μονοπωλιακών ομίλων που επενδύουν στην πράσινη καπιταλιστική οικονομία σαν διέξοδο κερδοφορία στα συσσωρευμένα κεφάλαια. Το ΔΕ πρόγραμμα πυροσβεστικές υπηρεσίες δείχνει την πολιτική καταστολή και όχι πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Τα δάση δεν προστατεύονται ολοκληρωμένα αφού έχετε τη λογική κόστους ωφέλους και τα παραχωρείτε σαν φτηνή γη σε επιχειρηματίες. Και μάλιστα ενισχύετε τους μηχανισμούς καταστολής αντί για πρόληψη. Υποχρηματοδοτείτε τη δασική υπηρεσία, αλλά δίνετε λεφτά για αγορά οχημάτων τύπου Έαντας. Όχι για την πυροσβεστική, αλλά για την καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων, όπως κάνατε στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Ντροπή. Τα χρησιμοποιείτε ενάντια στον εχθρό λαό και όχι για τον εχθρό των δασών, δηλαδή των πυρκαγιών. Αλλά μεγάλη είναι και η υποκρισία σας και για τη δίθεν διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων. Όταν βάζετε πλάτη στο κινέζικο μονοπόλιο στον Πειραιά, επιδοτούμενο από εσάς και την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο 95% του έργου, που κατασκευάζει την νότια προβλήτα καταστρέφοντας την Πειραϊκή. Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό έγκλημα, αφού κανένα μέτρο προστασίας δεν έχει πάρει, αν και δεσμευόταν από το για το ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή. Τις τελευταίες μέρες λόγω καιρού τα υλικά επιπηχωματώσεων σκορπίστηκαν κοντά στο μνημείο, ρυπαίνοντας τη θάλασσα. Πολλές διαμαρτυρίες των κατοίκων, καταγγελίες, μηνυτήριες, αναφορές. Εμείς τις καταθέτουμε γιατί η κυβέρνηση κοφεύει. Η περιβαλλοντική και πολιτιστική της ευαισθησία σταματάει εκεί που αρχίζει το κέρδος των μονοπωλίων. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο προϋπολογισμός σας λοιπόν είναι ταξικός, αντιλαϊκός, άδικος στην υπηρεσία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η κριτική των άλλων κομμάτων βασίζεται στην αφαιρεγγυότητα των εκτιμήσεων. Συνεπώς δεν υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση στα πλαίσια αυτού του σάπιου συστήματος. Δεν εξασφαλίζεται μόνιμη και σταθερή δουλειά σε εργαζόμενους ή αποκλειστική δημόσια και δωρεάν υγεία για το λαό και μόρφωση για τα παιδιά του, αν και η εξέλιξη της επιστήμης και τεχνικής το επιτρέπει. Ή πολιτιστικά και αθλητικά και δημόσια κέντρα, ή πρόνοια και κοινωνικές υπηρεσίες, φτηνή ενέργεια και σύγχρονα και επαρκή μαζικά μέσα μεταφοράς και τόσα άλλα που είχαν κατακτήσει οι σοσιαλιστικές κοινωνίες. Γιατί το απάνθρωπο σύστημά σας έχει θεό το κέρδος και την εμπορευματοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. Και εσείς το κέρδος των επιχειρηματιών ενισχύετε. Είστε όμως, είπαμε. Μία λύση υπάρχει σε αυτά τα διέξοδα, η ρήξη και ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Γιατί τότε θα μηδενιστούν ανεργία, πείνα, άστεγη, αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Γιατί στο κέντρο θα είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες τους. Αυτός είναι ο σοσιαλισμός, η λαϊκή ευημερία.